Είμαι ο Οδυσσέας, ο γιος του Ανδρόκαρδου Λαέρτη. Ο κόσμος όλος ξέρει τους δούλους μου. Κι η δόξα μου ψηλά στα ουράνια φτάνει. Πατρίδα μου είναι η Ιθάκη, η Ξέφαντη, με το καμαρωμένο τον Ήρυτο, το φιλοσούσουρο βουνό της. Κι ολόγυρα πολλά νησιά προβάλλουν, όλα τους κοντά-κοντά βαλμένα. Η Σάμη, η δασωμένη Ζάκυνθο και το Δουλίχι. Κι είναι η Ιθάκη χαμηλή, στο πέλαγο ψηλά-ψηλά, στη Δύση. Μα τ' άλλα αλάργας του ήλιου βρίσκονται και στις αυγείς τα μέρη. Σε αυτή τη μακρά διαδρομή στη γη και τις θάλασσες της Ελλάδας, σε αυτή τη μακρά ανάπλαση των τόπων που το άγγιγμα ενός μύθου φόρτισε με νόημα για πάντα, η Ιθάκη αποτελεί έναν ξεχωριστό χώρο. Είναι κατεξοχήν το νησί της επιστροφής, του νόστου, της αναπόλυσης. Είναι το μακρινό σημείο στον ορίζοντα όπου ένας πελώριος κύκλος πανάρχιων ιστοριών που ξεκινά με το σμίξιμο της γης και του ουρανού κλείνει με την επιστροφή του Οδυσσέα, του τελευταίου ήρωα που έζησε σε άμεση επαφή με τους θεούς, διεκδικώντας ως και τη μοίρα του από αυτούς. Διάσπαρτα στην ελληνική γεωγραφία, απομένουν ακόμα κάποια μέρη από που μπορούμε να αναπολύσουμε το πέρασμα του Οδυσσέα. Όμως, για πολλά χρόνια, η μοναδική του πατρίδα ήταν η θάλασσα. Από την Ιθάκη στην Τρία, από την Τρία στο ανεμοδαρμένο ακροτήρι του Μαλαία και από εκεί, διωγμένος από την Ελλάδα από τον Βορέα, στις άγριες γιές των Λεστριγόνων, των Λοτοφάγων, των Κυκλόπων και της Κύρκης. Από εκεί, από το νησί της ερωτευμένης μάγισσας που τον κρατούσε εχμάλωτο, 18 μερόνυχτα πάλεψε με τη θάλασσα πάνω σε μια σχεδία, ώσπου κολυμπώντας να φτάσει γυμνός και εξαθλιωμένος στο φιλόξενο νησί των Φεάκων. Όταν ο Οδυσσέας βήκαινε βαγό στην Κέρκυρα και πήγε στο παλάτι του Αλκίνοου, δεν εθυμόντανε ποιος είναι. Αλλά όταν ο Δημόδικος ετραγούδησε με τη λύρα και έπαιξε τον Τροϊκό πόλεμο, είπε στίχους για τον Τροϊκό πόλεμο, άρχισε ο Οδυσσέας να κλαίει. Και τότε σε θυμήθηκε ποιος είναι και του λέει ο Αλκίνοος, γιατί κλαις, λέει. Γιατί κλαις, δεν ξέρω πώς τον είπε. Λέει, εθυμήθηκα ποιος είμαι, λέει, ποιος είσαι. Εγώ είμαι του Λαέρτη ο γιος. Οδυσσέας πόλη ξέρουν. Τις τέχνες μου, τη δόξα μου που στα ουράνια φτάνει. Και κατοικώ στο Ξέφαντο το φημισμένο Θιάκι. Που έχει τον Ήρυτο βουνό, ψηλό και δεντρωμένο. Και ολόγυρα πολλά νησιά το ένα κοντά μετάλλο. Τη δασωμένη Ζάκυθο, τη Σάμη, το Ρολίκι. Αυτός είναι ο όρμος του Φόρκινα. Η παραλία της Ιθάκης, όπου κάποιο ξημέρωμα οι Φέακες αποθέτουν κοιμισμένο τον περιπλανόμενο ήρωα. Ο τόπος, ο Οδυσσέας, αγνοώντας ακόμα ότι επιτέλους έχει φτάσει στην πατρίδα του, ξυπνά συνηθισμένος και ταραγμένος, ίσως από τη σκέψη ότι όλα ήταν ένα όνειρο. Με λένε Οδυσσέα και είμαι από την Ιθάκη. Με λένε Πινελόπη. Με λένε Ναυσικά. Με λένε Κύρκη. Με λένε Λαέρτη. Με λένε Τηλέμαχο. Με λένε Όμηρο και είμαι από την Ιθάκη. Κάποιος είπε κάποτε ότι η Ιθάκη ποτέ δεν υπήρξε ή ότι καταποντίστηκε κάποια στιγμή της ιστορίας της. Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι η Ιθάκη είναι η Κεφαλονιά.
Άλλοι είπαν για την Κέρκυρα, ακόμα και για τη Σικελία. Ο γερμανός αρχαιολόγος Ντέρφελ υποστήριζε όλη του τη ζωή ότι η Θάκη ήταν η Λευκάδα. Όμως στη θεωρία του δεν ασπάστηκαν συνεχιστές μετά το θάνατό του. Η αλήθεια είναι ότι τα αρχαιολογικά βρήματα, οι γεωγραφικές αναφορές του Ομήρου και η ιστορική τοπονομία αυτού του νησιού, που δεν έχασε ποτέ το όνομά του, το καθιστούν την αυθεντική πατρίδα του Οδυσσέα και το πιο υποβλητικό σκηνικό του μύθου του. Αυτό το νησί είναι το νησί του Οδυσσέα, διότι όχι μόνο τα τοπονύμια συμπίπτουν με όσα αναφέρει στην Οδύσσεια ο Όμηρος, αλλά ακόμα και τα ονόματα των κατοίκων είναι τα ομηρικά ονόματα. Χαρακτηριστικά θέλω να σας πω πως όταν ήρθαν για πρώτη φορά οι Άγγλοι και κατέβηκαν στα πρώτα σπίτια του χωριού και είδαν μια γιαγιά καθισμένη στο πεζούλι, ήθελαν, γιατί και από τους γέρους παίρνουν πληροφορίες οι αρχαιολόγοι, να ρωτήσουν τι έχει ακούσει για αρχεία. Κάτι άκουσα, τους λέει, αλλά καλύτερα να φωνάξω τα παιδιά μου. Και φωνάζει την κόρη της. Πινελόπη, ορίστε, λέει η μητέρα, μήπως είναι εκεί ο αδελφός ο Οδυσσέας. Τώρα μόλις έφυγε, λέει, με τον άλλο τον αδελφό τον Λαέρτη. Τότε ο Χάρτελη ξαφνιάστηκε που άκουσε τα τρία ονόματα και λέει, μέσα σε ένα σπίτι βρήκαμε την Πινελόπη, τον Οδυσσέα και τον Λαέρτη. Δεν χρειάζεται, λέει, ανασκαφές, και μάλιστα για να τιμήσουν και το όνομα Λαέρτης, τον Λαέρτη τον είχαν και στις ανασκαφές και ήταν επικεφαλής του συνεργείου. Μήνες πριν την ανακάλυψη της Τρίας, ο διορατικός Λίμαν έψαξε για τα ρήπια του ανακτόρου του ήρωα στο λόφο του Αετού, όπου ορισμένοι περιηγητές της εποχής του είχαν θέσει κασίες για την τοποθεσία του. Ήρθαν στο φως θεόρατοι ογκόληθοι, πολυάριθμοι τάφοι, τα θεμέλια ενός μεγάλου γερού και κάποια νομίσματα με την κεφαλή του Οδυσσέα. Όμως τα ευρήματα αποδόθηκαν σε άλλη μεταγενέστερη πόλη της εποχής, που συγγράμματα του Στράβωνα αναφέρουν με το όνομα Αλαλκομενέ. Τότε τα ρήπια της Μυκηναϊκής πόλης αναζητήθηκαν προς τα βόρεια του νησιού, στο λόφο Πιλικάτα, βάσει της άποψης ότι επρόκειτο για αυτόν που ο Όμηρος ονομάσει Ερμαίο Λόφο, από που το ανάκτορο του Οδυσσέα αγνάντευε τρία όρη και τρεις θάλασσες. Και εδώ βρέθηκαν πράγματι πολύματα ενός νεολιθικού οικισμού. Λίθινε πέλεκης, λείψανα σε πιθάρια, ένας μυστηριώδης πλακόστρωτος δρόμος και κάποια τμήματα μυκηναϊκού τείχους. Πιθανότατα από το παλάτι του Οδυσσέα. Σε αυτό εδώ το μέρος λέγεται Πηγικάτα, το οποίο ήταν το παλάτι του Οδυσσέα μαζί με την Πινελόπη. Και βλέπει τις τρεις θαλάσσεις, Αφάλες, Φρίκες και Πόλη. Στο μυχό αυτού του όρμου βρίσκεται η σπηλιά του Λοΐζου, ένα λατρευτικό σπήλιο, σκεπασμένο σήμερα από τη θάλασσα, το οποίο μας κληροδότησε δύο αξαιρέτες μαρτυρίες που συνδέουν άρρηκτα τον ήρωα με το νησί. 13 ορυχάλγινους τρίποδες γεωμετρικής περίοδου, όμοιος με εκείνους που ο Οδυσσέας έλαβε από τους Φέακες και έκρυψε σε μια σπηλιά, και ένα μικρό όστρακο από πύληνη μάσκα, στο οποίο σώζονται οι λέξεις «Ευχήν Οδυσσή». Εκατό μέτρα ψηλότερα από την παραλία της πόλης, στην ομαλή πλαγιά που βλέπει προς την Ανατολή, ξεπροβάλλουν ανάμεσα από τη βλάστηση τα ερείπια οικοδομημάτων από διάφορες περιόδους της αρχαιότητας, που καταλαμβάνουν τα γύρω εδάφη της αρχαίας Μυκηναϊκής πόλης. Οι ρομαντικοί περιηγητές ονόμαζαν αυτόν τον τόπο «Σχολή του Ομήρου», παρακινούμενοι από τη βαθιά ευλάβειά τους προς τον ποιητή. Ενάντια στις φωνές εκείνων που μίλησαν για αναλήθεια,
Οι τοπογραφικές μαρτυρίες, διάσπαρτες στο έργο του Ομήρου, φωτίσουν το τοπίο της Ιθάκης με εκπληκτική ακρίβεια. Ακόμα έχουν διασωθεί όχι μόνο τα ονόματα στην Ιθάκη, αλλά και φράσεις από την Οδύσσια. Σε ένα σημείο, και είναι μάλιστα μία παροιμία που σαν παροιμία τη λέμε, σαν φράση ομηρική που δεν ακούγεται στην Άγια Ελλάδα, όταν συζητούσε ο Οδυσσέας με τον Εύδρο, τον χειροβοσκό του και τον έμπιστό του, πώς θα πολεμήσουν τους μνηστήρες, επενέβηκε η Πηνελόπη. Τότε της λέει ο Τηλέμαχος, «Μητέρα, κοίταξε την Αλικάτη και τις δούλες σου. Η Αλικάτη είναι η Ρόκα». Και αυτή η φράση έχει μείνει σήμερα στην Ιθάκη. Όταν συζητάς και επεμβαίνει κάποιος στη συζήτηση, θα του πεις ξαφνικά, «Εσύ κάνε Ρόκα σου, δηλαδή κοίταξε την δουλειά σου και μην ανακατεύεσαι», όπως ακριβώς την φράση αυτή την είχε πει στη μάνα του ο Τηλέμαχος. Ανάμεσα στις διάφορες συγγένειες που αποδίδονται στον Όμηρο κατά την αρχαιότητα, συγκαταλέγεται μία που τον θέλει άμεσο απόγονο του Οδυσσέα από την πλευρά του Τηλέμαχου και της Πολυκάστης, θυγατέρας του Νέστορα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η συγγένεια δεν αληθεύει, αλλά ενδεχόμενη καταγωγή από την Ιθάκη θα δικαιολογούσε την ακρίβεια με την οποία ο ποιητής αναφέρεται σε πολλές τοποθεσίες αυτού του νησιού. Ο όρμος της δεξιάς είναι ο πρώτος από τους κόλπους που αποτελούν τον όρμο του βαθιού. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά αυτού του όρμου, η θέα προς το όρος Νήρητο και η κοντινή απόσταση από το σπήλαιο των νυμφών επιτρέπουν την εικασία ότι αυτό είναι το λιμάνι του Φόρκινα. Το λιμάνι που αναφέρουν οι αρχαίες πηγές και που ο Όμηρος περιγράφει μέσα από τα λόγια που η θεά Αθηνά απευθύνει στον σαστισμένο Οδυσσέα. Έλα λοιπόν για να πιστείς, το φιάκι να σου δείξω. Να του θαλάσσιου γέροντα Φόρκινα το λιμάνι. Να κι λεπτόφιλη ελιά στο λιμανιού το τόξο. Κι αυτό είναι το Νήρητο, το δασοσκεπασμένο. Με τις επισημάνσεις της θεάς Αθηνάς, ο Οδυσσέας συνειδητοποιεί ότι επιτέλους έχει φτάσει στη πατρίδα του. Μαζί κρύβουν τα δώρα στη σπηλιά και ετοιμάσουν το θάνατο των μνηστήρων. Στη ρίζα της ιερής ελιάς καθίσανε οι δυο τους, σχεδιάζοντας αφανισμό μνηστήρων ξυπασμένων. Τούτο το σπήλιο, που είναι γνωστό με το όνομα «Σπήλιο των Νυμφών», δεν ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή του μορφή με την περιγραφή του Ομήρου. Παρόλο που τα ευρήματα του εσωτερικού του επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε τόπος λατρείας, απέχει σχεδόν 2 χιλιόμετρα από την παραλία. Όμως, οι ντόποι θυμούνται ότι παλιά υπήρχε και άλλο στόμιο πολύ πιο κάτω. Και πράγματι, το σπήλιο που ο Οδυσσέας έκρυψε τα δώρα βρισκόταν πάνω στην ακτή, πολύ κοντά στην ελιά που αναφέρει ο ποιητής, και σε αυτό έμπαινε η θάλασσα. Ο Οδυσσέας, αφού έκρυψε τα δώρα των Φεάκων, ακολουθεί τις οδηγίες της Αθηνάς και τραβά προς τα νότια για να ανταμώσει τον πιστό χειροβοσκό του Έθνεου, έχοντας λάβει προηγουμένως τη μορφή ενός γέρου κερακένη του Σιτιάνου. Και πρώτα το χειροβοσκό να πας να συναντήσεις, που βόσκει τα γουρούνια σου και νοιάζεται για σένα, όπου το γιο σου αγαπά τη συνετή συμβία, κοντά στους χείρους θα τον δεις να κάθεται, που βόσκουν πλάι στην κορακόπετρα, στην αρεθούσα κρίνη, και βελανίδια τρών γλυκά, πίνουν νερό πηγαίο, που φέρνουν πάχος άφθονο και λίπος στα γουρούνια.
Ο βράχος και η πηγή είναι τα σημάδια που ο Όμηρος προσφέρει για τον εντοπισμό του τόπου. Η πηγή βρίσκεται σε αυτό το στενό φαράγγι στους πρόποδες του βράχου του Κόρακα. Το μέλλον είδωρ, το σκοτεινό, βαθύ, για το οποίο κάνει λόγο ο ποιητής, βρίσκεται εδώ, στο εσωτερικό αυτού του φυσικού πηγαδιού. Ένας σχολιαστής του Ομήρου αναφέρει σχετικά με την ιστορία αυτού του τόπου ότι ο Κόραξ ήταν ένας κυνηγός που γκρεμίστηκε από αυτά τα βράχια και ότι η μητέρα του, η Αρεθούσα, συντετριμένη από τον πόνο, μεταμορφώθηκε σε πηγή. Μερικές φορές τα σχόλια στους μύθους είναι πιο ενιγματικά και από τους ίδιους τους μύθους. Κοντά στη πηγή της Αρεθούσας, στο πλάτωμα που ανοίγεται πάνω στο βράχο του Κόρακα, ο χειροβοσκός είχε χτίσει μια ευρύχωρη πέτρινη στάνη, όπου έτρεφε ένα μεγάλο κοπάδι μακριά από την Πινελόπη και τον γέρο Λαέρτη. Σε αυτό το καταφύγιο, ο Οδυσσέας καρτερεί τη συνάντηση με το γιο του Τηλέμαχο, τον οποίον η θεά Αθηνά είχε οδηγήσει στην Πύλο σε αναζήτηση των ιχνών του πατέρα του. Αφήνοντας ξοπίσω του τη λίμνη την Πανόρια, προς το χαλκόχρωμο ουρανό ο ήλιος ανεβαίνει, να φέρει στους αθάνατους το φως και στους ανθρώπους που κατοικούν την έφορη τη γη, την Καρποδότρα. Τότε, στην ομορφόχτιστη την πύλο του Νηλέα φτάσαν, την ώρα που ο λαός της θάλασσας στην άμμο, σφάζοντας σταύρους μελανούς, ετοίμαζε θυσία στις γης τον σύστη τον τρανό με τα μαλλιά τα μαύρα. Τρεις χιλιάδες χρόνια μετά, ο όρμος της αρχαίας Πύλου συνεχίζει να προσφέρει το όμορφο χάραμα που περιγράφει ο Όμηρος κατά την άφηξη του Τηλέμαχου και της Αθηνάς στη χώρα του Νηλαία. Εδώ, στο παλάτι του Νέστορα, ο γέρο βασιλιάς φέρθηκε στον Τηλέμαχο σαν να ήταν γιος του. Αφού τον περιποίηθηκε, του παραχώρησε και ένα άρμα και τον έστειλε στη Σπάρτη μαζί με τον γιο του Πισίστρατου για να πάρει εκεί πληροφορίες για τον πατέρα του απευθείας από τον ίδιο τον Μενέλαο. Ο Όμηρος αναφέρει ότι προτού αναχωρήσει ο Τηλέμαχος, η μικρότερη κόρη του βασιλιά έλουσε με τρυφεράδα τον νεαρό πρίγκιπα. Από το ξεχωριστό παλάτι του Νέστορα, ο χρόνος έχει σώσει στο γυναικονίτη ένα λουτρό. Ωστόσο, τον Τηλέμαχο έλουζε του Νέστορα μια κόρη, όμορφη, και ήταν η μικρότερη στα χρόνια. Η Πολυκάστη. Κι ως τον απόλουσε, τον άλυψε με μυρωμένο λάδι. Κι όμορφη πέρασε στους ώμους του Χλαμίδα και Χιτώνα. Κι απ' το λουτρό θαρρής αθάνατος σε πρόβαλε στην όψη. Ενώ ο Τηλέμαχος επιστρέφει στην Ιθάκη, οι μνηστήρες της Πινελόπης του στείνουν ενέδρα καρτερώντας τον σε αυτή τη μικρή νησίδα, την Αστερίδα, απέναντι από το λιμάνι της πόλης. Η Αστερίς καταποντίστηκε εν μέρη την κλασική εποχή. Όμως αυτός ο σκόπελος, πολύ κοντά στις ακτές της Κεφαλονιάς, όπως τον περιγράφει ο Όμηρος, εξακολουθεί να προσφέρει ακόμα και σήμερα αμφιθεατρική θέα προς το κανάλι, ενώ είναι δυσδιάκριτος για τα πλοία που έρχονται από τον Νότο. Η θεά Αθηνά, γνωρίζοντας για την ενέδρα, συμβουλεύει τον Τηλέμαχο να καταπλέψει νύχτα. Να αποφύγει το διάπλο του καναλιού, να εγκαταλείψει το πλοίο μόλις πιάσει τις ακτές της Ιθάκης και να πάει κατευθείαν από εκεί στη στάνη του Έθμεου.
Αυτός ο φωτεινός κολπίσκος στους πρόποδες του βράχου του Κόρακα θα πρέπει να ήταν το σημείο όπου κάποιο ξημέρωμα ο Τηλέμαχος άραξε το καράβι του φτάνοντας στην Ιθάκη. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε αν λάβουμε υπόψη δύο στοιχεία από την Οδύσσια. Από τη μία, τις συμβουλές της Θεάς. Και από την άλλη, ότι το πλοίο φτάνει το ξημέρωμα και ο Τηλέμαχος προλαβαίνει να φτάσει στο καλύβι του Εύμου πριν προγευματίσουν ο Χειροβοσκός και ο πατέρας του. Ο Τηλέμαχος φτάνει στη στάνη του Εύμιου και αυτός φεύγει για το παλάτι για να ειδοποιήσει την Πενελόπη για την άφηξη του γιού της. Εν τω μεταξύ, ο Οδυσσέας φανερώνεται στον Τηλέμαχο με την πραγματική του μορφή και οι δύο μαζί σχεδιάσουν την τιμωρία του μυστήρου. Την επομένη, ο Τηλέμαχος ξεκινά για το παλάτι μόλις χαράξει η αυγή. Ο Οδυσσέας μένει στη καλύβα με τη μορφή ζητιάνου. Τον κατατρώνουν όσα άκουσε για τους πάμπολους νηστήρες που κατά την απουσία του παρανοχλούν την Πινελόπη, σούν κατασπαταλώντας την περιουσία του και αποπλανώντας αλαζονικά τις σκλάβες του. Εσύ που στέκεις σιωπηλός και θάλασσα γναντεύεις, πες μου σαν τι να σκέφτεσαι, πού ταξιδεύει ο νου σου. Η όψη σου είναι χλωμή, το γέλιο σου θλιμμένο και το αητήσω βλέμμα σου θολό και δακρυσμένο. Βάστα καρδιά μου, βάστα. Με τη σφαγή των 112 μνηστήρων και τον απαγχωνισμό των 12 υπηρετριών που τους ακολούθησαν, η ειρήνη αποκαθίσταται στην Ιθάκη με την παρέμβαση της θεάς Αθήνας. Γιε του Λαέρτη, θεϊκέ, πολύτεχνε Δυσσέα, στάσου και πάψε τη σφαγή και τη λυσάρα μάχη. Μη σου θυμώσει ο βροντερός, του Κρόνου γιος, ο Δίας. Η συνέχεια του μύθου δεν αναφέρεται άμεσα από τον Όμηρο. Όμως, οι πιο συνεπείς και εμπεριστατωμένες εκδοχές διηγούνται ότι μία διαρκής εκδίκηση ακολούθησε εκείνο το σφαγείο. Η οδυνηρή τύχη του Οδυσσέα μετά τη σφαγή των 112 μνηστήρων και τον απαγχωνισμό των 12 πρωτοτριών σκλάβων του είναι συνδεδεμένη με τη σκοτεινή γη της Θεσπρωτείας. Για να βρεθεί μια λύση που να φέρει την ειρήνη στην Ιθάκη, οι αντίπαλοι ζητούν τη μεσολάβηση του Νεοπτόλεμου, γιου του Αχιλλέα, που βασίλευε τότε σε κάποια ζώνη της Επίρου. Ο Νεοπτόλεμος θέτει τέλος στη διαμάχη, καταδικάζοντας τον Οδυσσέα σε εξορία. Ο εξόριστος ήρωας, ακολουθώντας τη συμβουλή που του είχε δώσει ο Τηρεσίας στον Άδη, τοποθετεί ένα κουπί στους ώμους του και εισχωρεί πεζός στη χώρα των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τη θάλασσα ούτε καρικεύουν το φαγητό τους με αλάτι, μέχρι που συναντά στο δρόμο κάποιον που περνά για αδικράνη το αντικείμενο που κουβαλά στους ώμους του. Μόλις λάβει αυτό το σημάδι, ο Οδυσσέας καρφώνει στο έδαφος το κουπί και θυσιάζει επιτόπου ένα κρυάρι, έναν τάβρο και έναν επιδίτορα χείρο, ευελπιστώντας να λάβει την τελική συγχώρεση από τον Θεό που σύει τη γη. Για μία ακόμη φορά, θα μείνει 10 χρόνια μακριά από την πατρίδα του, κυβερνώντας τα εδάφη της Θεσπρωτείας μετά από το γάμο του με την βασίλισσα Καλλιδίκη, με την οποία αποκτά το γιο του Πολυπίτη. Στο μεταξύ, ο Τηλέμαχος συγκυβερνά με τη μητέρα του στην Ιθάκη, μέχρι που όταν επιστρέφει ο πατέρας του, αυτοξορίσεται στην Κεφαλονιά, ώστε να αποφύγει την επαλήθευση ενός χρησμού που έλεγε ότι ο Οδυσσέας θα πέθαινε από τα χέρια του ίδιου του γιού του και ότι ο θάνατός του θα ερχόταν από τη θάλασσα. Αλλά ο χρησμός έμελε να επαληθευτεί. Κάποια μέρα, στο μοιραίο όρμο του Φόρκινα, μία νόητη διαμάχη με έναν ξένο για την κλοπή ενός κοπαδίου θέτει τέλος στη ζωή του ήρωα, που πεθαίνει διαπερασμένος από το κεντρί του σαλαχίου που κρατούσε ο άγνωστος του Τηλέγωνος, ο γιος που χρόνια πριν είχε αποκτήσει με την Κύρκη. Ο
Ο Όμηρος που εισήγαγε τα ηρωικά έπι με εκείνο το χορό των θνητών που αλληλοσκοτώνονταν στο πεδίο της Τρίας κάτω από το αδιάφορο βλέμμα των αθανάτων, ευστόχησε κλείνοντας τον επικό κύκλο με τη μοναδική μορφή του Οδυσσέα. Πολύτροπος, πολυμήχανος, εύγλωτος, συνετός, ισόθιος, ο Οδυσσέας είναι ο πιο προσιτός ήρωας στους ανθρώπους. Γνώρισε τη σκιά του, γνώρισε την οντότητά του, και ούτε γέφυρα ούτε ο φθόνος των θεών κατόρθωσαν να τον απομακρύνουν από τη βαθιά ανθρώπινη παρόρμηση του να ασκήσει τη δική του βούληση. Μετά το θάνατο του ήρωα ακολουθούν μόνο θολές ιστορίες. Λέγεται ότι ο Τηλέμαχος κίδεψε τον πατέρα του στο νησί της Κύρκης και παντρεύτηκε έπειτα τη μάγισσα, και ότι ο Τηλέγωνος με τη σειρά του πήρε για σύζυγο τη Χήρα Πινελόπη. Αλλά αυτές οι τελευταίες πληροφορίες αντικρούονται με άλλες, και πολύ σύντομα θα τελειώσουν οι καιροί που θεοί και άνθρωποι συνδύωναν, και θα μείνουν μονάχα ο Αηδός και ο Μύθος. Τον άντρα τον πολύτροπο πες μου, Μούσα, που χρόνια παράδερνε, σαν πάτησε της Τρίας στάγιο κάστρο, κι ανθρώπων γνώρισε πολλών τους τόπους και τη γνώμη, κι έπαθε πλήθος συμφορές στα πέλαγα, ζητώντας πως την πατρίδα του Άβλαβος να πάει με τους συντρόφους. Thank you.